Και για τα πέντε μωρά, φίλες και φίλοι, γίνεται πια μια νέα δικαστική έρευνα. Δεν υπάρχει καμία κατηγορία, θα το πω πολλές φορές, αλλά γίνεται πια μια νέα έρευνα. Γιατί στην πραγματικότητα, σοβαρή και ουσιαστική έρευνα δεν έγινε ποτέ. Ακόμα και σε αυτή τη μητέρα που έχασε δύο παιδιά και πέθαναν κοντά της άλλα τρία, απάντηση δεν έχει δοθεί. Το πρώτο από τα περιστατικά γίνεται πίσω στο 2014. Ήταν Φεβρουάριος του 2014, η οικογένεια έμενε στο Άργος, η Ειρήνη ήταν 14 ετών και το παιδάκι ήταν 1,5 έτους, ένα κοριτσάκι. Απόγευμα συνέβη ό,τι συνέβη, το παιδί βρέθηκε σχεδόν μισοπεθαμένο στην κούνια του. Το σπίτι ήταν φτωχικό, μεταφέρθηκε το παιδί στο νοσοκομείο, αλλά ήταν νεκρό. Λέγεται από τους οικείους της Ειρήνης ότι εκείνη ήταν στο σπίτι. Το δεύτερο περιστατικό γίνεται αρκετά χρόνια αργότερα. Και είναι πίσω, είναι διάμεση πνευμονίτιδα, η αιτία θανάτου. Το δεύτερο περιστατικό λοιπόν γίνεται το Φεβρουάριο του 2021. Στο σπίτι της Ειρήνης φιλοξενείται μια φίλη της Ειρήνης μαζί με το παιδάκι της. Η γυναίκα βγαίνει εκείνο το βράδυ. Η Ειρήνη μένει να φυλάει το παιδί. Το παιδί κάποια στιγμή παρουσιάζει μια δυσκολία στην αναπνοή. Ειδοποιεί η Ειρήνη, μεταφέρεται το παιδί στο νοσοκομείο. Είναι 6 μηνών και πεθαίνει. Πεθαίνει και αυτό από διάμεση πνευμονίτιδα. Είναι το δεύτερο στη σειρά. Το επόμενο παιδί που χάνεται είναι το παιδί, το πρώτο παιδί που έχει φέρει στον κόσμο η ίδια η Ειρήνη. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα παιδί το οποίο βρίσκεται στη 19η μέρα της ζωής του μόλις, παρουσιάζει στην αχαγιάπια που ζουν πάλι πρόβλημα στην αναπνοή του και εκεί χάνει τη ζωή του. Η αιτία θανάτου και για αυτό, το τρίτο στη σειρά, είναι η ίδια, διάμεση πνευμονίτιδα. Αυτά σας τα αποκαλύψαμε ήδη χτες. Επόμενο παιδί το οποίο χάνεται είναι το δεύτερο παιδί της Ειρήνης. Το παιδί έχει ένα πρόβλημα επιληψίας. Έχει μεταφερθεί στο Καραμανδάνιο και από το Καραμανδάνιο το στέλνουν για παραπάνω εξετάσεις, αλλά σε καλή κατάσταση, στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία στην Αθήνα. Το παιδί χάνει τη ζωή του σε ένα θάλαμο, στον οποίο βρίσκονται και άλλα παιδιά. Δεν είναι μόνη η μητέρα με το παιδί, αλλά όπως μας περιγράφουν οι γιατροί και νοσηλευτές, σε αυτόν τον θάλαμο υπάρχουν αυτά τα παραβάνα, αυτές οι κουρτίνες. Κλείνουν δηλαδή τα κρεβατάκια ώστε η μητέρα να μπορεί να φροντίζει το παιδί της. Εδώ λοιπόν αφήνει την τελευταία του πνοή και αυτό το παιδί. Θα εστιάσουμε αρκετά σε αυτό το παιδί σήμερα. Έχουμε μια σειρά από στοιχεία για αυτό το παιδί. Και ο θάνατός του αποδίδεται σε παθολογικά αίτια και θεωρείται ότι γράφεται στην ιατροδικαστική έκθεση ότι υπάρχει και ιστορικό επιληψίας. Το επόμενο παιδί είναι αυτό που χάνεται φέτος τον Αύγουστο. Είναι ο Παναγιωτάκης. Είναι 15 μηνών. Στο σπίτι δεν είναι μόνο η Ειρήνη, είναι και η μητέρα του παιδιού. Η μητέρα πηγαίνει για λίγο στην τουαλέτα, το παιδί αρχίζει να έχει μια δυσκολία στην αναπνοή, το αρπάζουν και η Ειρήνη και η μητέρα του, το πηγαίνουν στο νοσοκομείο και εκεί το παιδί διαπιστώνεται νεκρό. Αίτια θανάτου δεν έχουμε, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η ιατροδικαστική έκθεση, που θα θυμίσω απλά αυτό που επίσης χθες αποκαλύψαμε, δεν έχει καν ξεκινήσει αυτή η ιατροδικαστική έκθεση. Υπάρχει ένα σημείο ακόμα, όλα αυτά που σας είπα, ότι στο νοσοκομείο οι δύο γυναίκες επιμένουν ότι το παιδί το μετέφεραν ζωντανό. Οι γιατροί λένε ότι το παιδί μεταφέρθηκε νεκρό. Μιλώ για το τελευταίο, για τον Παναγιωτάκη. Και θυμίζω και μια λεπτομέρεια ακόμα. Πριν από λίγες ώρες, μια μισή μέρα περίπου, η μητέρα του παιδιού πήγε στο αστυνομικό τμήμα. Είναι το τελευταίο κομμάτι αυτής της έρευνας που θα δούμε, για να δώσει μια συμπληρωματική κατάθεση, λέγοντας πάνω κάτω αυτό που βλέπετε εδώ. Ότι δύο λεπτά δεν ήταν κοντά του και όταν επέστρεψα το παιδί ήταν μισοπεθαμένο. Αυτό βεβαίως από την ίδια, χωρίς να υπάρχει κανένας υπαινιγμός για την Ειρήνη με την οποία από κοινού αντιμετωπίζουν αυτή την κατάσταση. Αυτή είναι συνοπτικά η εικόνα. Μέχρι να πάω στο διπλανό στούντιο.